καταφέραμε. Ο Λύκος δεν μπήκε στο Μαντρί και δεν έφαγε τα πρόβατα. Οι πολίτες όμως νόμισαν ότι ο Βοσκός τους καλούσε σε ψεύτικο συναγερμό. Αυτή είναι μια πολιτική και ιστορική αδικία. Αλλά έτσι γράφεται η ιστορία. Η ιστορία γράφεται με άδικο και αντιφατικό τρόπο και κυρίως γράφεται με καθυστέρηση, σε άλλο χρόνο, σε ιστορικό χρόνο και όχι στον τρέχοντα πολιτικό και εκλογικό χρόνο. Όμως, ο χρόνος πυκνώνεται και όπου να είναι τώρα θα ταυτιστεί ο πολιτικός και ο ιστορικός χρόνος. Φτάσαμε μάλιστα να έχουμε πετύχει τη δραστική μείωση του χρέους κατά 106 δισεκατομμύρια, κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Φτάσαμε να έχουμε πάρει συνολικά ως δάνειο 240 δις. Φτάσαμε να έχουμε πάρει 125 δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη στήριξη των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών. Φτάσαμε να έχουμε εκταμιεύσει από το δάνειο το μεγαλύτερο μέρος, από τα 240 τα 150 και από τα 150 τα 75 τις τελευταίες 50 μέρες, τις ημέρες πριν από τις εκλογές και στη διάρκεια της εκλογικής περίοδου. Και βέβαια τώρα έχει διαμορφωθεί σε πολλούς η πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε εκτός ευρώ, γιατί αυτό κοστίζει πολύ στους ίδιους τους εταίρους μας, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι μπορούν να μας πούν μείνετε στο ευρώ, αλλά δυστυχήστε, έτσι ώστε να παρακαλάτε γονιπετής να βγείτε από το ευρώ για να αντιμετωπίσετε τη δυστυχία στη χώρα. Φτάσαμε έτσι σε μια αντιστροφή της σχέσης της κοινωνίας με την αλήθεια. Προσέξτε, ας πούμε, τα πράγματα με μεγάλη ευθύνητα. Μας κατηγόρησαν για το λεφτά υπάρχουν. Κατά βάθος όμως, αυτό το σύνθημα, με άλλα λόγια, σε διαφορετικές εκδοχές, κυριάρχησε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ας δούμε, με βάση τις προεκλογικές επαγγελίες των κομμάτων που αύξησαν την δύναμή τους, πώς διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, με ποιες αναγγελίες και δεσμεύσεις. Με την προεκλογική επαγγελία της καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης, της άμεσης αποκατάστασης των εισοδηματικών απολειών, της άμεσης άρσης των δύσκολων μέτρων. Με την προεκλογική επαγγελία μιας αυτόματης και ανώδυνης λύσης που θα ικανοποιήσει ξαφνικά τους πάντες για τα πάντα. Ας πούμε ότι πίσω από την επαγγελία αυτή υπάρχει και μια άλλη υποδόρια αλλά πολύ κρίσιμη επαγγελία. Η επαγγελία της απόλυτης ακινησίας, του συντηρητισμού, της ρεβάνς, του συντεχνιασμού, της κομματοκρατίας, της διατήρησης των καταστάσεων που έφεραν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής.